οδηγό με τον εξοπλισμό που είχαν για τα γυρίσματα για το κόκκινο ποτάμι. Για το κόκκινο ποτάμι, είναι η σειρά του Μανούσου Μανουσάκη. Ναι, είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό λοιπόν. Τα ξημερώματα στην Ξάνθη συνέβη και μάλιστα κάνει έκκληση ο σκηνοθέτης ο Μανούσου Μανουσάκης, είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι. Έκλειψε το φωτικό και μέσα πήγε όλος ο εξοπλισμός. Ναι, όλα τα μηχανήματα της παραγωγής. Είναι λέει πολύ σοβαρό, όπως λέει ο ίδιος, όταν ακούσουμε κιόλας, και πολύ καταστροφικό αυτό για την παραγωγή. Στις 3:30 το πρωί έγινε, δεν ξέρω αν δεν σας άκουσα από την αρχή. Ναι. Πάντως έγινε το περιστατικό στις 3:30 το πρωί, έτσι. Και έδωσε και τα στοιχεία του οχήματος, ώστε αν κάποιος γνωρίζει να ειδοποιήσει τις αρχές. Είναι ένα λευκό φορτηγό, στο οποίο αναγράφεται στο μπροστινό μέρος Άγιος Εφραίμ και στο πίσω μέρος Καμπόσος Μεταφορές. Και η πινακίδα του είναι Νι Χ Α 1447. Μάλιστα, για πάμε να ακούσουμε την έκκληση που κάνει. Κάνει σήμερα τα ξημερώματα στις 3:30-4 ώρα το πρωί. Εκλάπει το μεγάλο φορτηγό μας με τα μηχανήματα όλα, όλα της παραγωγής. Το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, να μην πω καταστροφικό, γιατί τίποτα δεν είναι καταστροφικό. Η ζωή είναι μπροστά μας, αλλά πάντως είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Και βέβαια θα ήθελα να καλέσω όποιον στη Ξάνθη έχει δει ή έχει υποπέσει την αντίληψή του ένα μεγάλο φορτηγό άσπρο Mercedes, με μεγάλα γράμματα μπροστά γράφει Άγιος Εφραίμ και από πίσω Καμπόσος Μεταφορές. Άγιος Εφραίμ γράφει μπροστά με μεγάλα γράμματα και από πίσω Καμπόσος Μεταφορές. Ο αριθμός κυκλοφορίας του είναι Νίχη Α 1447. Νίχη Α 1447. Και κλάπηκε μπροστά στο ξενοδοχείο μας, η Ξάνθη, μπροστά στο Έλενα, το ξενοδοχείο Έλενα που μέναμε. Ναι. Και πραγματικά όποιος μπορεί να βοηθήσει θα είμαστε ευγνώμονες και... Θα αμυθεί όσο μπορούμε, δηλαδή θα αμυθεί όποιος μπορέσει να μας βοηθάει. Να βρούμε τώρα την κάμερα ενός σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Περιμένουμε να ανοίξει, να δούμε τις κάμερες αν έχει καταγραφεί κάτι. Είμαστε σε τεράστια κινητοποίηση και η αστυνομία της Ξάνθης κάνει ό,τι μπορεί. Και η Δημοτική Αρχή και όλοι ψάχνουν. Είναι όχι μόνο οικονομική ζημιά, είναι και τεράστια καθυστέρηση. Εμείς είμαστε τώρα να συνεχίσουμε τα γυρίσματά μας στη Βέρεια, πρέπει όλα αυτά να κυρωθούν. Είναι μια ανατροπή τεραστίων διαστάσεων σε όλο τον προγραμματισμό μας. Ανυπέρβλητο τίποτα δεν είναι, τέλος πάντων. Έξω το ξενοδοχείο, στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου, το ανοιχτό πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Ναι. Και άκουσε ένας από τους τεχνικούς την όπισθεν του να χτυπάει, γιατί χτυπάει την όπισθεν, βγήκε, είδε που το παίρνανε, δεν προλάβε βέβαια. Α, το είδε να το παίρνουν. Άκουσε την όπισθεν να χτυπά, κινητοποιήθηκε και είχε φύγει το λεωφορείο, το φορτηγό. 3:30 ώρα το πρωί αυτό έγινε. Όλα τα μηχανήματα, κάμερες, φώτα, τα πάντα, ό,τι αφορά γύρισμα. Σήμερα θα μετακομίζαμε, θα ερχόμασταν στη Βέρεια για να συνεχίσουμε τα γυρίσματα στη Βέρεια. Εγώ ήδη είχα προηγηθεί από χθες στη Βέρεια για να προετοιμάσω το γύρισμα εδώ. Ναι. Να βρούμε το χώρο και τους ανθρώπους. Και σήμερα στις 3:30 ώρα, 4 μας πήραν τηλέφωνο από τη Ξάνθη να μας ανακοινώσουν αυτά τα νέα. Εγώ είμαι στη Βέρεια, όλο το συνεργείο και οι ηθοποιοί είναι στη Ξάνθη και από εκεί πέρα ετοιμαζόντουσαν να ξεκινήσουν για να έρθουν στη Βέρεια. Τι θα κάνω τώρα θα δω πώς θα οργανωθούμε. Να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι εύκολο, είναι μια πρόκληση να την αντιμετωπίσουμε, αλλά παρακαλούμε όποιον έχει κάποια πληροφορία, έχει δει και ανώνυμα μπορεί να μας ειδοποιήσει. Να βοηθήσει. Και ανώνυμα μπορεί να μας ειδοποιήσει και θα αμυθεί. Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος Μανούσος Μανουσάκης. Απίστευτο πράγμα. Και κάνει έκκληση. Μία έκκληση ώστε κάποιος να τον βοηθήσει, να δώσουμε πληροφορίες ξανά. Πείτε μου τις πληροφορίες, παρακαλώ. Ξαλέμε, είναι ένα φορτηγό. Ένα λευκό βανάκι είναι. Ναι. Να δούμε και την πινακίδα. Μας γίνεται πινακίδα. Γράφει Άγιος Εφραίμ. Άγιος Εφραίμ. Λέει το φορτηγό απ' έξω. Αυτό είναι το κάτι το οποίο είναι σήμα κατατεθέν. Στο εμπρός μέρος, στο πίσω μέρος, αναγράφει την εταιρεία, είναι Καμπόσος Μεταφορές. Να πούμε και την πινακίδα, είναι Νίχη Α 1447.
Μάλιστα. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, δυστυχώς οι πληροφορίες λένε ότι όταν βουτάνε τέτοια φορτηγά έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν φύγει. Και άντε να τους βρεις. Και μιλάμε για υλικό και για μηχανήματα. Όλα τα μηχανήματα να μεγάλη αξία. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να τα βρουν. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς έτσι δείχνει. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε μία εξέλιξη στα τηλεοπτικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Γιώργο Λιάγκα.